Πιτατάκες Champions Club. Ένα ακόμα επεισόδιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Νιώθετε την ένταση στην ατμόσφαιρα. Νιώθετε τα κακά αστεία να είναι έτοιμα να εκτοξευστούν από εκεί προς τα εκεί και από εκεί προς τα εκεί. Αλλά και τα δικά μου, προς όλους. Έχουμε δύο πάρα πολύ δυνατές ομάδες σήμερα. Είναι μια ομάδα... Αλλά και μια άλλη ομάδα. Η πρώτη ομάδα που θα υποδεχτούμε σήμερα είναι η 6η Απρίλη. Με ομικρόν γιώτα, Πάρης Ρούπος και Δημήτρης Δούκογλου. Γιατί έχουν και οι δύο γενέθλια 6 Απριλίου. Αλλά θα έχουν αντιπάλους τη μάνα σου. Κωνσταντίνος Μπούρας Μπαϊμάκος και Γιώργος Παπανικολάου. Θα τα βγάλουμε τα γυαλιά. Τι ήταν αυτό, για αλλαγή. Ξέρετε τους κανόνες, έχετε δει πως παίζετε, έχετε έρθει προετοιμασμένοι, έχετε κάνει προπονήσεις. Απλά να θυμάστε ότι μετράνε και τα γέλια που θα σας προκαλέσω εγώ. Δηλαδή κανένα. Κανένα. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει. Ξεκινήσω. Έχω ένα φίλο που δουλεύει σε καφετέρια και σηκώνει ταυτόχρονα πολλά κιλά καφέδες. Είναι αρσιμπαρίστα. Τίμιο. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ με τίποτα να ελέγξω τις ορμές μου με αποτέλεσμα να την πέφτω σε όλες τις γκόμενες και να εκτίθεμαι. Είναι αξιολίμπιντο. Μπράβο. Ευχαριστώ. Όταν πίνω στιγμιαίο καφέ, δεν γουστάρω να μου μιλάει άνθρωπος. Με πιάνει εσπρέσο στρέφεια. Μεγάλη Latin pop επιτυχία που βασίζεται στη ζωή γνωστού Ισπανού ποιητή. Living La Vida Lorca. Πάμε παρακάτω. Λόρκα, υφάλαινο δολοφόνος. Και πίτρια. Όταν τρώω βελανίδια, νιώθω έναν πόνο στο πέος μου. Σκέφτομαι να πάω σε σκιουρολόγο. Κουφάλα. Δημήτρη Δούκογλου, Κωνσταντίνα Μπούρα Μπαϊμάκου. Με πήραν να παίξω τον γραμματέα σε μια ταινία, αλλά με απέλησαν αμέσως. Δεν έγραφα καλά στην κάμερα. Καλό. Κατάλαβα τι έκανες. Καλό δεν το λες. Ένας μάρτυρας του χριστιανισμού λεγόταν Νάρας. Τον βασάνισαν κλείνοντας τα πόδια του σε καυτό σίδερο. Από τότε, όποιος τον στενεύουν τα παπούτσια, εύχεται σαγιονάρα. Ήταν πολύ κοντά στο δικό μου ιδιότητα. Μπράβο, ήταν... Όχι, δεν ήταν. Έχω ένα πρόπιο το επόμενο. Ήρθες. Επιτρέπονται τα props. Αμυνισμός! Πουτάνες! Ήρθε. Προπετοιμασμένος. Ήταν πολύ πιο αστείο στο κεφάλι μου. Όπως και τα γυαλιά. Αγόρασα ένα στυλό από έναν τύπο στο μοναστηράκι. 5 ευρώ. Αλλά όποτε πάω να γράψω, το μόνο που γράφει είναι «Γιο-γιο-γιο, σου πήρα 5 ευρώ». Πολύ καλό. Για τελευταία φορά, είμαι ο Νονός και το παιδί θα ονομαστεί Γουιλιέλμος. Τέλος! Έκανα μια παραγγελία από πολύ ύποπτο site. Τελικά μου τη φέρανε. Δεν ξέρουν όλοι να κόβουν σωστά γύρω χοιρινό. Δεν έχουν το χοιρινό-how.
Αλλαγή, αλλαγή. Όταν έχει εκπτώσεις, πάω και αγοράζω ρούχα δύο νούμερα μικρότερα. Το ζω σας στενά. Ενδιαφέρον. Καλά ρε Αδόλφε, δεν σταματάς να παρτάρεις ποτέ. Όχι φίλε, γιολοκαύτωμα. Καμία αναγνώριση. Κύπριος τραγουδιστής που δεν πάει ποτέ στις πρόβες και τραγουδάει μόνο ό,τι θυμάται. Μιχάλης Γιολάρης. Όταν ήμουν μικρός, είχα κάτι παιχνίδια, κάτι ανθρωπάκια, τα πέταγα στη θάλασσα, αλλά δεν βούλιαζαν. Ήταν επί Playmobil. Στην κωμωδία γενικά, αν είναι κάτι να πάει στραβά, θα πάει. Ο νόμος του Eddie Murphy. Αν δεν σας άρεσε να το κόψετε, κάντε Edit Murphy. Μου προκάλεσε τελείρια αυτό το αστείο. Σήμα κινδύνου μου με καπνό από ψησταριά. Barbecue sauce. Βγήκε μια έκδοση του Dungeons & Dragons για ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με αυτά. Λέγεται D&D πια Deep. Φάνηκε ότι είναι απόσβεση λίγο τηλεόραση πίσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ να κάνω βόλτες μόνος μου και να σκέφτομαι. Συχνά πάω σε ένα λόφο κοντά στο σπίτι μου και πέφτω σε περισυλλογή. Είναι ο λόφος του εσωστρέφη. Ένας φίλος μου δεν μπορούσε με τίποτα να σταυρώσει γκόμενα, μέχρι που έχτισε στην αυλή του πισίνα, σε σχήμα εδίου. Τώρα κολυμπάει στο μουνί. Και με αυτό το 0-2 γέλασε κι αυτός ρε μαλάκα. 2-1 δεν έχει σημασία, είχατε ήδη χάσει από το προτελευταίο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, η 6η Απρίλη. Ήταν πάρα πολύ σκληρός ο αγώνας. Γιώργος Παπα-Νικολάου, Κωνσταντίνος Μουρασμένη Μαγκός, Πάρης Ρούπος, Δημήτρης Δούκογλου. Τα λέμε στο επόμενο. Σου άρεσαν οι κωμικοί που εμφανίστηκαν σήμερα? Σου άρεσαν τα αστεία που άκουσες? Δεν σου άρεσαν, νομίζεις ότι μπορείς να το κάνεις καλύτερα? Τότε πόσταρε σε βίντεο στο Instagram το δικό σου λογοπαίγνιο με hashtag πιτατάκες και αν το λογοπαίγνιο σου παίξει στην τηλεόραση εναντίον των κωμικών θα κερδίσεις μία κουτά πιτατάκια.